τα δυσάρεστα. Το μερίδιο της αγοράς που κατέχει η Ελλάδα σε παγκόσμιο επίπεδο είναι το 1,7. Και όμως είμαστε μία από τις πλέον προνομιούχες χώρες στον κόσμο που θα μπορούσαμε από όποια πλευρά και να το δείτε, και θα σας αναπτύξουν και την πλευρά του ήδη τουρισμού οι συνάδελφοί μου, να έχουμε πολύ μεγαλύτερο ποσοστό. Το πολύ μεγαλύτερο δεν συνεπάγεται 10%, αλλά ένα 2,5% σημαίνει σημαντική διαφοροποίηση στα σημερινά δεδομένα και νούμερα που έχουμε ως χώρα. Απασχόληση. Εδώ ερχόμαστε στα πιο ενδιαφέροντα. Πείτε μου ένα ποσοστό που νομίζετε ότι απασχολείται στην Ελλάδα, στον κλάδο το δικό μας. Μιλάμε για την Ελλάδα και μιλάμε για τον τουρισμό. Πόσο απασχολεί ο τουρισμός σήμερα? Είναι ίσως και το τελευταίο που θα σας αφήσω για να πάρει το λόγο και κανένας άλλος. Ένα ποσοστό, στην τύχη. Άλλο. Πρέπει να ανέβεις λίγο. Είναι 21%. Είναι 21%. Αυτό, εδώ στα στατιστικά, το παρουσιάζει σαν άμεση και έμεση απασχόληση. Υπάρχουν θεωρίες, γιατί όπως ξέρετε η στατιστική υπηρεσία στην Ελλάδα είναι από τις ασθενέστερες. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού δεν λαμβάνει στατιστικά στοιχεία από δύο χώρες. Την Ελλάδα και την Αλβανία. Αυτό σας το είπα για να στεναχωρηθείτε λίγο, αλλά και να σκεφτείτε ότι όσο στενές σχέσεις έχουμε με την Αλβανία, αλλά τόσο στενές έχουμε και στην οργάνωση, μου φαίνεται. Είναι μια πραγματικότητα. Τα στατιστικά αυτά έχουν ένα βαθμό επισφάλειας, αλλά είναι σημαντικά για να μπορούμε να καθορίσουμε, να δώσουμε λίγο συνέχεια σε αυτή τη συζήτηση, να δείτε πόσο μακριά μπορεί να πάει αυτό το καράβι. Πόσα πράγματα μπορούμε να κάνουμε συνεργαζόμενοι, ο τουριστικός κλάδος με οποιονδήποτε άλλο κλάδο της οικονομίας, με οτιδήποτε έχετε σπουδάσει εσείς και με οποιοδήποτε είναι το όνειρό σας. Το όνειρό σας μπορεί να έχει εφαρμογή. Εγώ έχω σπουδάσει οικονομικά και η πρώτη μου απασχόληση ήταν 3 χρόνια να κάνω εργοτάξιο και μηχανολογική συντήρηση. Γιατί μου άρεσε. Γιατί αναγκάστηκα να το κάνω και πρέπει να σας πω ότι τώρα πρέπει να διαβάσω νομικά και οικονομικά ξανά από την αρχή για να θυμηθώ τι θυμόμουν. Κάποτε. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε περισσότερο μαζί, να έχουμε περισσότερη συζήτηση. Σας δώσω τον κύριο Γκιάλα, συνάδελφο του. Καλησπέρα και από μένα. Το θέμα της δικιάς μου τοποθέτησης θα είναι οι διαφορές μεταξύ αστικών και παραθεριστικών ξενοδοχείων. Παρά το γεγονός ότι η χώρα μας χαρακτηρίζεται κυρίως ως ένας προορισμός παραθεριστικού μαζικού τουρισμού, τα τελευταία χρόνια, θα έλεγα 10-15, έχει αρχίσει και το κλίμα αυτό αντιστρέφεται και αναπτύσσεται ταχύτατα και ραγδαία ο αστικός επιχειρηματικός τουρισμός. Υπάρχουν αρκετοί λόγοι που έχουν οδηγήσει σε αυτή τη στροφή, θα έλεγα. Κατά κύριο λόγο είναι η ένταξη της Ελλάδος στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στη συμμετοχή της χώρας μας στην ΟΝΕ, που είχε σαν άμεσο αποτέλεσμα τη δραστηριοποίηση πολλών πολυεθνικών και διεθνών εταιριών στη χώρα μας και κυρίως στα αστικά κέντρα. Είναι η βελτίωση των υποδομών και στην περιφέρεια και στα αστικά κέντρα βεβαίως. Είναι η επιτυχής διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων και της μεγάλης προβολής που έτυχε η χώρα μας από αυτό το γεγονός. Υπάρχει βεβαίως και άλλος ένας σημαντικός λόγος. Όπως ίσως γνωρίζετε, ένα μεγάλο κομμάτι πελατείας των παραθεριστικών ξενοδοχείων προέρχεται από τους tour operators. Οι tour operators, βάσει των συμβολέων που υπογράφουμε τους ξενοδόχους, συνεχώς πιέζουν για καλές τιμές και υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έτσι φτάνουμε στο σημείο πολλές φορές, και πολλοί εδώ συνάδελφοι τα ζουν κάθε χρόνο και τα ζούμε μαζί, οι tour operators να ζητούν ή να δίνουν αρνητικές, μηδενικές ή κατά το μέγιστο αυξήσεις στο ύψος του πληθωρισμού. Αν αναλογιστούμε ότι 60% περίπου του λειτουργικού κόστους των ξενοδοχείων οφείλεται στη μισθοδοσία, και ότι η μισθοδοσία βάσει της ετήσιας της Εθνικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας ανέρχεται σε ένα ποσοστό 6-6,5%, καταλαβαίνετε ότι ο ξενοδόχος βρίσκεται σε μια δυσκερή θέση για να καλύψει τα κόστη του και οπωσδήποτε να επιτύχει και ένα καλό αποτέλεσμα κέρδους. Έτσι αναγκάζεται είτε να στραφεί σε νέες αγορές για να αυξήσει τις πλειότητές του και τις διανυκτερεύσεις του, αλλά επίσης τον αναγκάζει ο tour operator να
συνέχεια να προβαίνει σε επενδύσεις για τη βελτίωση των υποδομών και τη βελτίωση των υπηρεσιών που προσφέρει. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορεί να το αντέξει ο ξενοδόχος. Έτσι, πολλές φορές αναγκάζονται πολλοί επιχειρηματίες να στραφούν και στον αστικό τουρισμό, στα αστικά ξενοδοχεία, έτσι ώστε, μάλλον τα αστικά ξενοδοχεία έχουν τη δυνατότητα να συνεργάζονται με επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν πολύ καλύτερες τιμές από ότι ένας απλός tour operator. Και να προχωρήσουμε τώρα στις διαφορές, θα έλεγα, μεταξύ των δύο αυτών τύπων ξενοδοχείων. Καταρχήν, εξ ορισμού, τα δύο ξενοδοχεία διαφέρουν ως προς την τοποθεσία. Συνήθως, στα αστικά ξενοδοχεία βρίσκουμε στα αστικά κέντρα ή στο κέντρο αυτών ή στην περιφέρειά τους, ενώ τα παρασυριστικά βρίσκονται συνήθως σε παραθαλάσσιες περιοχές, νησιωτικές περιοχές, μιλώντας για καλοκαιρινά παρασυριστικά κέντρα, ξενοδοχεία, συγγνώμη, ενώ αν ψάξουμε για χειμερινά, αυτά βρίσκονται κοντά σε χιονοδρομικά κέντρα ή σε προορισμούς που έχουν φυσικό κάλος και παρουσιάζουν πολιτισμικό και ιστορικό ενδιαφέρον. Οι δύο τύποι αυτών ξενοδοχείων διαφέρουν, όπως είναι αντιληπτό, και στην κατασκευή. Ένα παραθυριστικό ξενοδοχείο, όπως είπαμε, βρίσκεται σε μια παραθαλάσσια περιοχή, συνήθως, και χρειάζεται αρκετά στρέμματα για να προσφέρει όλες αυτές τις υπηρεσίες που πρέπει να προσφέρει ένα παραθυριστικό ξενοδοχείο, που ο σκοπός είναι να προσφέρει αναψυχή, ξεκούραση, ηρεμία. Άρα χρειάζεται μεγάλες εκτάσεις για να μπορεί να έχει bungalows, βίλες, πισίνες, εκτάσεις για τη βραδινή ψυχαγωγία, ένα παιδικό σταθμό, γήπεδα τένις, γκολφ, βόλεϊ κτλ. Ένα αστικό ξενοδοχείο από την άλλη πλευρά δεν είναι συνήθως απαραίτητο να προσφέρει όλες αυτές τις υπηρεσίες, άρα δεν χρειάζεται να έχει τόση μεγάλη έκταση. Είναι αντιληπτό ότι διαφορετική είναι το κόστος επένδυσης μέσα σε μια αστική περιοχή και διαφορετική είναι το κόστος επένδυσης σε μια στην περιφέρεια. Προχωρώντας περαιτέρω, βρίσκουμε διαφορές ως προς τη λειτουργία. Ένα παραθεριστικό ξενοδοχείο συνήθως ξεκινάει τη λειτουργία του από τη στιγμή βάσει των συμβολέων που έχει υπογράψει με τους tour operators και ξεκινάει από τις αρχές Μαΐου και ολοκληρώνει το τέλος Οκτωβρίου. Βεβαίως, εξαρτάται και από την περιοχή στην οποία επιχειρεί το ξενοδοχείο. Μπορεί να είναι και τον Νοέμβριο, μερικές φορές και το Δεκέμβριο. Η έναρξη λειτουργίας συνήθως στην Ελλάδα συμπίπτει και με το ελληνικό, το Ορθόδοξο Πάσχα, που συνήθως πέφτει μέσα στον Απρίλιο. Ένα αστικό ξενοδοχείο λειτουργεί όλο το χρόνο. Εδώ πέρα θα πρέπει να σημειώσουμε τις δυσκολίες που παρουσιάζονται σε ένα παραθεριστικό ξενοδοχείο ως προς τη λειτουργία, την εξάμηνη αυτή λειτουργία, την οκτάμηνη αν θέλετε, που θα πρέπει στο τέλος κάθε περίοδου, στη λήξη κάθε περίοδου, ουσιαστικά να απολύσει όλο το προσωπικό, εκτός από 10-15 στελέχη, που θα τους διευθυντές, τους ματάρχες, οι οποίοι θα ασχοληθούν με τη συντήρηση και την ανακαίνιση πιθανών του ξενοδοχείου και θα πρέπει σχεδόν να τους επαναπροσλάβει κατά την έναρξη της επόμενης περίοδου. Και εδώ πέρα δημιουργούνται τα προβλήματα, γιατί όπως καταλαβαίνετε, μετά από μια αποχή 5 ή 6 μηνών, το προσωπικό που θα επαναπροσληφθεί και θα ξεκινήσει πάλι τη λειτουργία το ξενοδοχείο, είναι πολύ δύσκολο να μπει πάλι σε ένα ρυθμό εντατικό εργασίας. Με αποτέλεσμα το επίπεδο της υπηρεσίας που προσφέρουν τα ξενοδοχεία αυτά, μερικές φορές στην αρχή του περίοδου να παρουσιάζει σημαντικά προβλήματα. Όσον αφορά τις υπηρεσίες, εδώ πέρα και εδώ έχουμε κάποιες ουσιαστικές διαφορές. Όπως είπαμε και προηγουμένως, ένα παρατηρητικό ξενοδοχείο, σκοπός ενός παρατηρητικού ξενοδοχείου είναι να προσφέρει ψυχαγωγία, αναψυχή, ξεκούραση, ηρεμία. Άρα δίνει βαρύτητα σε κάποιες υπηρεσίες όπως είναι πισίνες ιδιωτικές ή κοινόχρηστες, ένας παιδικός σταθμός, μια παιδική χαρά, κάποια γήπεδα μπάσκετ, βόλεϊ, ίσως και γκολφ, κέντρα θαλασσοθεραπείας, κέντρα για την βραδινή ψυχαγωγία. Απ' την άλλη πλευρά, ένα αστικό ξενοδοχείο δίνει βαρύτητα στις απαιτήσεις ενός επιχειρηματία που είναι μια γρήγορη πρόσβαση στο ίντερνετ, είτε ενσύρματη είτε ασύρματη, πιθανή γραμματιακή υποστήριξη, ευκολία μετακίνησης από και προς το κέντρο της πόλης, αν δεν βρίσκεται μέσα στο κέντρο της πόλης. Πιθανότατα θα χρειαστούμε λήψη δορυφορικών καναλιών για να. Πολύ καλή λήψη δορυφορικών καναλιών για να μπορεί να ενημερώνεται είτε για τα νέα της πατρίδας του, είτε για τα νέα τα οικονομικά, ειδικά σε τέτοιες περιόδους οικονομικής κρίσης. Και γενικά ο πελάτης των αστικών ξενοδοχείων είναι ένας απαιτητικός πελάτης, ο οποίος θέλει υψηλό επίπεδο υπηρεσιών
και ταχύτητα στο σέρβις. Είτε αυτό αναφέρεται στο check-in και στο check-out, είτε αναφέρεται στο πλυντήριο, είτε αναφέρεται στο room service.